Σήμερα μας λέτε ότι ο μηχανισμός ήταν σε πλήρη ετοιμότητα και ενώ ήταν σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός, 250.000 άνθρωποι, ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι παιδιά έμειναν χωρίς θέρμανση και νερό για μέρες. Περιοχές όπως ο Διόνυσος και ο Ροπός αποκλείστηκαν με κίνδυνο της ζωής κατοίκων με προβλήματα υγείας που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν ούτε σε νοσοκομείο. Στη Μαλακάσα, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσά τους εκατοντάδες ηλικιωμένοι και παιδιά, παρέμειναν επί ώρες σε συνθήκες συγχρονισμού, εκτεθειμένοι στο χιόνι και στο πτύχος, σε σκηνές και κοντέινερ, χωρίς θέρμανση, ρεύμα, νερό και τροφοδοσία. Μας λέτε ότι οι δρόμοι έμειναν ανοιχτοί. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Την Παρασκευή το βράδυ στην Αγία Παρασκευή, την Δευτέρα το βράδυ στην Αγία Παρασκευή, διπλώσαν τα λεωφορεία, ήταν ακινητοποιημένα στη Μεσογείο και ακόμα δεν είχε ρίξει το χιόνι. Δεν μπορούσε να περάσει ούτε ασθενοφόρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τραγελαβικές καταστάσεις, όχι, γιατί είναι επικίνδυνες αυτές οι καταστάσεις που ζήσαμε. Οι ευθύνες και της κυβέρνησης και της περιφέρειας είναι τεράστιες. Γιατί ξέρατε ότι έρχεται ο χιονιάς, γιατί σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση προηγούμενη, είχατε φέρει σχέδιο για την αντιμετώπιση καταστροφών από χιονοπτώσεις, το οποίο φυσικά και καταψηφίσαμε, γιατί είχαμε πει και τότε ότι ήταν ένα ευχολόγιο στα χαρτιά, ένα γραφειοκρατικό έγγραφο περιγραφής ρόλων και αρμοδιοτήτων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του όλες τις προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη προστασία. Τι να πρωτοκαλυφθεί με τις υποδομές που υπάρχουν σε μια τέτοια περιφέρεια? Αυτό σας λέγαμε τότε. Είναι προφανές ότι δεν μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες και έχετε ευθύνη γι' αυτό. Η πραγματικότητα που ζήσαμε αποδεικνύει το λόγο του αληθές. Οι επιπτώσεις που ζήσαμε σε όλους τους Δήμους και κυρίως και στο βόρειο τομέα, που είναι και τα σοβαρότερα προβλήματα, έφερε στο προσκήνιο για άλλη μια φορά την απουσία, την πλήρη απουσία μέρημνας για την προστασία του λαού. Έφερε στο προσκήνιο τις τεράστιες ελλείψεις σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Είναι αποτέλεσμα που θεωρεί μιας πολιτικής, την οποία πρεσβεύεται όλοι ανεξαιρέτως. Δεν είναι θέμα διαχείρισης καλής ή κακής, ούτε ανικανότητας, γιατί όλοι πρεσβεύονται μια πολιτική που θεωρεί κόστος την προστασία του λαού. Μια πολιτική που υποκλίνεται στην απελευθέρωση της ενέργειας, που φέρνει ακριβό ρεύμα για το λαό και υποβαθμισμένα δίκτυα παντού, σε όλες τις περιοχές. Αυτή η αλήθεια επιχειρείται να κρυφθεί έντεχνα και εμείς δεν θα παίξουμε το μπαλάκι, δεν θα παίξουμε το παιχνίδι σας με το πινκ-πονγκ ευθυνών που στήσατε και γίναμε για άλλη μια φορά θεατές. Αυτόν τον καυγά που στήθηκε περί ανίκανου κράτους. Όχι, κύριοι, το κράτος σας δεν είναι ανίκανο. Αποδεικνύεται ο κρατικός μηχανισμός ικανότατος. Ικανότατος όταν χρειάζεται να βάλει πλάτη για τα κέρδη μιας φούφτας ομίλων. Το είδαμε στο κλείσιμο πώς βιαστικά έκλεισε Δευτέρα πρωί η Εθνική Οδός. Γιατί αυτή η απόφαση τι ήταν? Ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κοινοπραξίας που απαλλάχθηκε από το χρέος να πληρώσει αυτά που όφιλε, αφού ήταν υποχρεωμένη να αφήσει ανοιχτή τον δρόμο. Και εμείς πληρώνουμε διόδια. Είναι ικανότατο το κράτος και ο μηχανισμός όταν συνειδητά υποστελεχώνει τις υπηρεσίες για να τις δώσει σε ιδιώτες. Είναι ικανότατο όταν το καλεί ο κρατικός μηχανισμός να καταστήλει τις αντιδράσεις του λαού. Και το κράτος έχει συνέχεια και συνέπεια. Γιατί την άβρα της αστυνομίας την αγόρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα έρχεται και χρησιμοποιεί η Νουβού. Είναι ικανότατο το κράτος λοιπόν. Έχει συνέπεια και συνέχεια. Νουδού, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ υποκλίνονται σε αυτό τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Αυτό ζούμε, αυτές τις συνέπειες ζούμε. Το βλέπουμε και με τη μεθόδευση που επιχειρείτε, αφού σας νοιάζει τόσο πολύ η υγεία και η ασφάλεια, με την νομιμοποίηση του περιβαλλοντικού εκτρώματος που θα πούμε μετά για τον νέο Χιτά Φυλής. Και εμείς λέμε ότι είναι ψευτοδίλημα αυτό που μπήκε εκ του πονηρού, ότι πρέπει να πληρώσουμε το ήδη πανάκριβο ρεύμα πιο ακριβά για να εξυγχρονιστεί το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Μια παρένθεση. Εμείς είμαστε εδώ και για το σήμερα και για το αύριο. Και σαν λαϊκή συσπήρωση, όπου είχαμε τη δυνατότητα, είχαμε μπροστά για να αποκατασταθούν ζημιές, να πάρθουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Όμως, δεν θα σταματήσουμε να λέμε στον λαό ότι αυτός ο δρόμος που ζούμε, τα αποτελέσματα που ζούμε, οδηγούν σε αδιέξοδο. Και πλέον μπαίνει η ζωή μας σε κίνδυνο και εμείς συνεχίζουμε και να λέμε ότι ο μόνος εναλλακτικός δρόμος, ότι αυτά που ζήσαμε δεν θα τα ζούσαμε στην πλειονότητά τους αν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός με γνώμονα της
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, απαλλαγμένος από το σαράκι του καπιταλιστικού κέρδους, απαλλαγμένος από την λογική που θέλει έργα και υποδομές για την ασφάλεια και την υγεία του λαού να αντιμετωπίζονται στη λογική κόστους-οφέλους, και αφού δεν φέρουν κέρδη για τους ομίλους, να μην γίνονται. Εμείς αυτά έχουμε να πούμε, θα μιλήσουν και άλλοι παρακάτω, αλλά οι ευθύνες σας δεν κρύβονται όλων, ανεξαίρετα.